εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος. Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., στα νότια της έφορης κοιλάδας που ορίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Εφράτης, στην κοιτίδα ενός από τους πιο πανάρχαιους πολιτισμούς του πλανήτη μας, του Σουμεριακού, στο θρόνο μιας μικρής και ασήμαντης τότε πόλης της Βαβυλώνας, θα ανέβει ένας ικανός βασιλιάς, ο Σουμουάμπουμ. Σύντομα, ο Σουμουάμπουμ και οι διάδοχοί του θα επικρατήσουν στις γειτονικές πόλεις κράτη, δημιουργώντας ένα μεγάλο βασίλειο που από το όνομα της πρωτεύουσάς του θα ονομαστεί Βαβυλωνιακό. Το νέο αυτό Βαβυλωνιακό κράτος, μαζί με τους βόρειους γειτονές του, τους Ασσύριους, που πολιτιστικά θα επηρεαστούν έντονα από τους Βαβυλώνιους, θα δημιουργήσει ένα λαμπρό πολιτισμό, τον Ασσυροβαβυλωνιακό, που θα βρεθεί στους αιώνες που ακολουθούν στο κέντρο των ιστορικών γεγονότων του γνωστού τότε κόσμου. Οι Βαβυλώνοι θα συνυπάρξουν με τους γειτονικούς λαούς και πολιτισμούς της περιοχής, τους Ασσύριους, τους Χεταίους, τους Μιτάνοι και τους Ελάμ, αλλά γνωρίζουν και τους λιγότερο κοντινούς τους, όπως τους Αιγυπτίους, τους Ιουδαίους ή τους Έλληνες. Σημαντικές ανακαλύψεις και γνώση προέρχεται από την περιοχή αυτή και τον πολιτισμό της. Η γραφή, η πρώτη νομοθεσία, ο τροχός, η επιστήμη της αστρονομίας, η βοτανική, βλέπουν το φως εδώ από το 3000 π.Χ. με τους Σουμέριους, μέχρι το 520 περίπου π.Χ., όταν το Βαβυλωνιακό κράτος θα υποκύψει μπροστά σε μια νέα ανερχόμενη δύναμη που έρχεται από την Ανατολή, την Περσική Αυτοκρατορία. Στο διάστημα αυτό των αιώνων, το Βαβυλωνιακό κράτος θα γνωρίσει μέρες δόξας αλλά και παρακμής όταν οι γειτονικοί Ασσύριοι θα εγκαταστήσουν δική τους διοίκηση και άρχοντες στις Βαβυλωνιακές πόλεις. Παρόμοια ιστορία έχει και η πόλη της Βαβυλώνας που αποτελώντας τη μεγαλόπολη του αρχαίου κόσμου αποτελεί σταυροδρόμι της Ανατολής με την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ονομαστή θα μείνει η Βαβυλώνα για τα πλούτη της, τους ναούς της, τα τείχη της και τα ανάκτορά της, παρά τις καταστροφές που η πόλη θα υποστεί από κατακτητές και εισβολείς μέσα στους αιώνες. Μάλιστα, η πόλη ολοκληρωτικά θα καταστραφεί από τους Ασσύριους. Τότε, μετά από συνεχείς βαβυλωνιακές εξεγέρσεις που αμφισβητούσαν την ασσυριακή εξουσία, οι εισβολείς με τεχνικό έργο θα εκτρέψουν τα νερά γειτονικού ποταμού, πλημμυρίζοντας εντελώς την πόλη. Αλλά η Βαβυλώνα πάλι ξανακτίζεται και γνωρίζει τη μεγαλύτερη της ακμή στον 7ο αιώνα π.Χ. στην περίοδο της Χαλδαϊκής ή Νεοβαβυλωνιακής δυναστείας που αρχίζει στα 625 π.Χ. με πρώτο βασιλιά τον Ναβοπολάσαρ. Τότε οι Βαβυλώνοι θα αποτελέσουν και πάλι τους κύριους πρωταγωνιστές των ιστορικών εξελίξεων. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Αιγυπτίους αλλά και με τους Ιουδαίους της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαίτερα όταν στο θρόνο της Βαβυλωνίας ανεβαίνει ο σπουδαιότερος βασιλιάς της δυναστείας, ο Ναβουχοδονόσορ ο δεύτερος, στα 604 π.Χ. Ο Ναβουχοδονόσορ, εκτός από τα ιδιαίτερα πλούσια στρατιωτικά του κατορθώματα, δημιουργεί ένα τεράστιο οικοδομικό έργο και κοσμεί τη Βαβυλώνα με λαμπρά οικοδομήματα. Χιλιάδες εργάτες και σκλάβοι θα εργαστούν στις κατασκευές αυτές που θα σχεδιάσουν οι αρχιτέκτονες του βασιλιά. Και η παράδοση λέει πως την περίοδο αυτή κατασκευάστηκαν και οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας που στους αιώνες που θα έλθουν θα χαρακτηριστούν σαν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η πραγματική θέση των κήπων αυτών, παρά τις ανασκαφές που ήδη έχουν γίνει στην πόλη της αρχαίας Βαβυλώνας, δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Αλλά σίγουρα η ύπαρξή τους τότε δεν πρέπει να αμφισβητείται. Ο βαβυλωνιακός πολιτισμός και η οικονομία βασίστηκε ιδιαίτερα στη γεωργία. Οι έφορες πεδιάδες της Μεσοποταμίας πλημμυρίζονται από τα νερά του Τίγρη και του Εφράτη και αποτελούσαν το πιο κατάλληλο μέρος για τις γεωργικές καλλιέργειες των Βαβυλωνίων που σαν λαός απέκτησαν μια ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση. Τα αρχαιολογικά ευρήματα έντονα δείχνουν την αγάπη αυτή. Ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, όταν δεν πολεμά, παρουσιάζεται σε σκηνές κυνηγιού μέσα σε ένα πλούσιο φυτοδιάκοσμο.
Στην περιοχή αυτή του πλανήτη μας σίγουρα γεννήθηκε η επιστήμη της βοτανικής και σε επιγραφές σφινοειδούς γραφής της περίοδου αναφέρεται η δημιουργία κήπων από τους Βαβυλώνιους βασιλιάδες όπου διατηρούνταν σπάνια φυτά. Έτσι, ο βοτανικός κήπος σαν ιδιαίτερο γνώρισμα του βαβυλωνιακού ανακτόρου είναι δεδομένος και σίγουρα η κήπη αυτή στην περίοδο της Χαλδαϊκής δυναστείας ήταν περισσότερο από εντυπωσιακή. Σχεδόν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, αρχίζοντας πρώτα από τον Ηρόδοτο και καταλήγοντας στους ελληνιστικούς χρόνους με τον Βυρωσό ή τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, στις περιγραφές τους για τη μεγαλοπρεπή Βαβυλώνα αναφέρονται και στους κρεμαστούς κήπους. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, οι κρεμαστοί κήποι ήταν δώρο του Βαβυλώνιου βασιλιά στην ξένη σύζυγό του, που προερχόμενη από ορεινή αλλά έφορη περιοχή, ίσως από το βασίλειο της Μηδίας, αναπολούσε τη μακρινή πατρίδα της. Οι περιγραφές αυτές παρουσιάζουν τους κρεμαστούς κήπους σαν ένα πελώριο τεχνικό έργο με επιχωματώσεις παρόμοιες με τεχνητό βουνό, όπου είχαν φυτευτεί όλων των ειδών τα φυτά και δέντρα, όμοιο με σύγχρονο βοτανικό κήπο. Η μεγαλοπρεπής Βαβυλώνα και η κήπη της θα μείνουν ξακουστοί για αρκετούς αιώνες ακόμη, παρά το γεγονός της παρακμής της Χαλδαϊκής δυναστείας. Η νέα δύναμη της Ανατολής, η Περσία, στα 539 π.Χ. καταλύει το Βαβυλωνιακό κράτος και καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα. 2 αιώνες αργότερα, η Βαβυλώνα γνωρίζει έναν άλλον κατακτητή, τον Αλέξανδρο τον Μέγα, που χρησιμοποιεί την πόλη σαν νέα πρωτεύουσα των κτίσεών του στην Ανατολή. Ο Αλέξανδρος, μετά το 326 π.Χ., αποσύρεται στα φημισμένα βασιλικά ανάκτορα της Βαβυλώνας, καταστρώνοντας εκεί τα σχέδιά του. Δεν προφθαίνει να τα κάνει όμως πραγματικότητα. Πεθαίνει εκεί, στα 323 π.Χ. Η φημισμένη πόλη της Βαβυλώνας με το πέρασμα των αιώνων παρακμάζει. Η αραβική εξάπλωση στη Μεσοποταμία αλλάζει τα δεδομένα. Νέο κέντρο του αραβικού κόσμου είναι πια η Βαγδάτη. Μαζί με την αρχαία πόλη της Βαβυλώνας εξαφανίζεται ό,τι είχε απομείνει από τους ξακουστούς κρεμαστούς κήπους. Η σύγχρονη αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει σήμερα ξανά στο φως μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης και έχει ταυτίσει πολλά από τα κτηριακά ευρήματα. Η θέση των κρεμαστών κήπων παραμένει όμως άγνωστη. Υποθέσεις μόνον μπορούν να υπάρξουν για το που ακριβώς ήταν. Ίσως αποτελούσαν μέρος του βασιλικού ανακτόρου, ίσως βρίσκονταν στο ίδιο τείχος της πόλης. Η σωστή τους θέση όμως είναι ακόμα άγνωστη. Σίγουρο είναι όμως πως οι κρεμαστοί κήποι υπήρξαν σαν ένας βοτανικός κήπος σε διαστάσεις και μορφή που ξεπερνούσε τις γνώσεις και την τεχνολογία της εποχής που κατασκευάστηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. Και για αιώνες ολόκληρους ερεθίζει τη φαντασία των ανθρώπων που τους θεωρούν ακόμη πρότυπο σε σύγχρονες κατασκευές. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου.